Από το βήμα της σημερινής συγκέντρωσης χαιρετίζουμε τους συνταξιούχους της Αττικής που για μια ακόμη φορά βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα. Στέλνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συνταξιούχους όλης της χώρας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, που και αυτοί σήμερα βρίσκονται στις πλατείες και στους δρόμους του αγώνα. Οι συγκεντρώσεις μας στην περιφέρεια και στην Αττική γίνονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, που εκφράζει όλες τις συνταξιουχικές δυνάμεις της πατρίδας και των συνταξιούχων όλων των ταμείων. Η Συντονιστική Επιτροπή των 10 συνεργαζομένων πανελλαδικά οργανώσεων είναι μεγάλη δύναμη και κατάκτηση του συνταξιουχικού κινήματος. Και αντλεί αυτή η μεγάλη δύναμη από τη συμμαχία όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ολόκληρες δεκαετίες. Οι συνταξιουχικές οργανώσεις με τη σύμπνοια και την ομοφωνία τους στις διεκδικήσεις ξεπερνούν τα εμπόδια που επιχειρούν να βάλουν οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ας το βάλουν λοιπόν καλά στο μυαλό τους όσοι σκέφτονται πως μπορούν να βάλουν τρικλοποδιές στις κινητοποιήσεις μας. Οι αγώνες μας θα συνεχιστούν κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Θα διεκδικούμε όσα μας ανήκουν, αλλά και όσα μας αφαίρεσαν άδικα όλα τα χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Θα συνεχίσουμε με όλα τα μέτρα προφύλαξης και την περίοδο των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Για μας η πανδημία δεν σημαίνει αμνησία. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε με όλες τις μέχρι τώρα δράσεις μας. Το επιβιώνουμε και με τα σημερινά συλλαλητήρια. Χιλιάδες γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών βρίσκονται σε μια ασίγαστη αγωνιστική και μαχητική πορεία με όλες τις μορφές του αγώνα, είτε αυτοτελώς μέσα από τις δράσεις όλων εκείνων που αντιπαλεύουν τις θανατηφόρες αντιλαϊκές πολιτικές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα μνημόνια. Εξάλλου κοντά μας βρίσκονται νοερά και με όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους όλοι εκείνοι που λόγω των προβλημάτων της ηλικίας και της υγείας δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις μας. Όλοι τους ξέρουν πολύ καλά ότι οι αγώνες μας δεν γίνονται για αγώνα, μόνο για αγώνα, αλλά γιατί η ζωή μας έχει γίνει ανυπόφορη από τα αντισυνταξιωτικά μέτρα όλων των κυβερνήσεων. Αυτά τα μέτρα τα απογειώνει και η σημερινή κυβέρνηση. Ας γνωρίζουν καλά οι κρατούντες ότι δεν πρόκειται να υποκύψουμε στα εκάστοτε κυβερνητικά κελεύματα. Δεν θα καταπιούμε σαν αμάστη τροφή τη θανατηφόρα προπαγάνδα των κατηροφόρων του συστήματος, τα γνωστά παπαγαλάκια των επιχειρηματικών ομήλων που από την πρωινή ως την νυχτερινή βάρδια προσπαθούν να θάψουν κάθε αγωνιστική φωνή που στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των αφεντικών που δυναστεύουν ολόκληρη την κοινωνία. Ούτε θα τσιμπήσουμε στις γενείς υποσχέσεις και τη μαύρη προπαγάνδα με τις οποίες επιχειρούν να σπείρουν αυταπάτες και να δημιουργούν κλίμα αναμονής και απραξίας. Αγωνιστική απάντηση θα παίρνουν επίσης και εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες τόσο από τη θέση της κυβέρνησης όσο και από τη θέση της αξιωματικής και της ελάττωνος αντιπολίτευσης προσπαθούν να μας πείσουν ότι μονόδρομος για εμάς και τα παιδιά μας και τα εικόνια μας είναι να προσκυνάμε τις θανατηφόρες πολιτικές τους. Οι συνταξιούχοι που συμμετέχουν στους αγώνες έχουν καταλάβει πια πως παίζεται το παιχνίδι της εναλλαγής. Με τη μια κυβέρνηση να παίρνει τη σκητάλη από την άλλη για να ενισχύσει τις αντιλαϊκές, αντισυνταξιούχικες πολιτικές. Γι' αυτό οι συνταξιούχοι βρίσκονται σταθερά στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα, τόσο αυτοτελώς όσο και από κοινού όσους στίγονται από τις βάρβαρες πολιτικές. Γινόμαστε συνοδοιπόροι παρότι η ηλικία βαραίνει τα βήματά μας με το κίνημα των παιδιών μας και των εγγονών μας, που η ζωή τους ξεκινά με χειρότερες προϋποθέσεις. Είμαστε λοιπόν για μια ακόμη φορά εδώ και δεν δεχόμαστε την κοροϊδία των 250 και 300 ευρώ που μας πετά πότε η μια κυβέρνηση ως μέρισμα και πότε η άλλη ως 13η σύνταξη. Δεν μας κοροϊδεύουν με τα ψίχουλα από τα 8 δισεκατομμύρια που αρπάζουν κάθε χρόνο από τις περικοπές των συντάξεων και τα προσφέρουν στους επιχειρηματικούς ομίλους της πρωτοκρατίας.
Γι' αυτό και σήμερα από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Πάτρα, τα Χανιά, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Τρίκαλα, τη Καβάλα, το Αγρίνιο, τη Λιβαδιά, τη Ζάκυνθο, την Πτολεμαίδα και πολλές άλλες πόλεις της χώρας, οι συνταξιούχοι πρωτοφωνάζουν. Θα είμαστε στο προσκήνιο του αγώνα και θα διεκδικήσουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες αυτά που σε όλη μας τη ζωή έχουμε πληρώσει με τη δουλειά μας. Δεν το χρωστάμε σε κανέναν δανειστή, σε κανέναν τραπεζίτη και δεν πρόκειται να αρκεστούμε στα ψίχουλα που κάθε φορά μας πετάτε. Γνωρίζουμε πια πολύ καλά καπως όσο πετύχει οι ανασχέσεις και καπετύχαμε τις ανασχέσεις και καθυστερήσεις έχουμε καταφέρει. Το οφείλουμε στους αγώνες μας. Τρανές αποδείξεις είναι η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς της παλιάς συντάξης που είχε μπει στην προκρούστια κλίνη των περικοπών. Είναι η παρακράτηση για την υγεία στα ποσά των αρχικών συντάξεων. Είναι η επαναφορά του μέρους των επικουρικών συντάξεων, των συντάξεων χειρίας, έστω κουτσιρεμένα, καθώς και ένα μέρος από το ποσοστά αναπλήρωσης της κύριας συντάξης και όχι στη μείωση του αφορολογήτου στα 5.600. Στους αγώνες οφείλονται τα αναδρομικά που αποδόθηκαν στους συνταξιούχους και όχι σε αυτούς που έκαναν αγωγές. Τονίσαμε από την αρχή, το θέμα είναι πολιτικό και όχι ζήτημα των δικαστηρίων. Τώρα έχουν βγει εκατοντάδες θετικές δικαστικές αποφάσεις. Όμως κανένας συνταξιούχος δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από τις δεδικασμένες αποφάσεις. Αν πάρει, θα πάρει με πολιτική απόφαση, όπως έγινε και με τα κοστολεμένα αναδρομικά το ετικάμενο Μάη-Ιούνιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα από το βήμα της σημερινής συγκέντρωσης, επαναλαμβάνομαι σε όσους ψάχνουν ακόμα στα δικαστήρια, το Συμβούλιο της Επικρατείας εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως έχει και αυτή για τα αναδρομικά του ετικαμένου, έχει βγάλει συνταγματικό όλο το υπόλοιπο μνημονιακό πολιτικό πλαίσιο. Όσοι συνταξιούχοι μας άκουσαν και είχαν, δεν μας άκουσαν και είχαν υποβάλει προσφυγές, τα δικηγορικά γραφεία τώρα το ζητούν ποσοστά επί των αναδρομικών. Τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα αν η συμμετοχή των συνταξιούχων στα σωματεία και στους αγώνες μας ήταν μεγαλύτερη. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί από εκεί πηγάζει η ελπίδα μιας καλύτερης ανθρώπινης ζωής. Συνάδελφοι, μπροστά μας θα έχουμε δύσκολες μέρες. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, τόσο για εμάς, όσο και για τις νέες γενιές. Οι εξελίξεις, η περίοδο είναι διδακτικές. Καταραίουν οι μύθοι που βρετάνευαν το περασμένο διάστημα με πρώτον ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα φέρει μειώσεις των τιμών με την κοροϊδία της αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Ήδη οι αυξήσεις των τιμών μας αφαίρουν συνολικά πάνω από μια σύνταξη. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Διαλύεται ο μύθος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει ασπίδα των λαών απέναντι στην κρίση. Όλες οι συζητήσεις και τα μέτρα που ετοιμάζουν δείχνουν ότι την κρίση θα πληρώσει ξανά ο λαός. Η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενοι δεν μπορούν να δώσουν λύσεις προς όποιους του λαού. Αντίθετα, τα αδίωξοδα μεγαλώνουν. Στο στρώχαστρο μπαίνουν ξανά οι συντάξεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Η περασμένη εβδομάδα ο ΑΣΑ ετοίμασε εργαλειοθήκη για τον κύριο Χατζηδάκη. Στην ετήσια έκθεση του προβλέπει για την Ελλάδα άνοδο των ωραίων ηλικίας συνταξιδιωτών κατά 1,5 χρόνο μέχρι το 2035. Ακούγεται εξωφρενική η αύξηση του προσδόκιμου ζωής όταν η πανδημία τσακίζει ολόκληρο τον πλανήτη αφαιρώντας καθημερινά χιλιάδες ζωές και μειώνοντας δραματικά το βίο των ανθρώπων που είχαν εξασφαλίσει χάρη στους προόδους της επιστήμης. Όμως αυτή η απάνθρωπη λογική διολογεί τη μείωση στην Ελλάδα των συνταξιούχων δαπανών ως ποσοστό επί του ΑΕΠ μέχρι το 2025 όπως ζητά ο ΑΣΑ. Κι ύστερα έχουν το θράσος να λένε ότι οι πολιτικές που ακολουθούν και εφαρμόζουν είναι για το καλό μας και μάλιστα ότι αποτελούν πρόοδο. Είναι αλήθεια πρόοδος ότι μετά από 135 από την κατάκτηση του 8ωρου αυτό να καταργείται.
Ποια προκοπή διασφαλίζει η επέκταση του ημερήσιου χρόνου εργασίας μέχρι 13 ώρες. Λες και ο εργάτης είναι μηχανή ή εξαρτημάτης. Τι πρόοδος είναι η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας στους περισσότερους κλάδους, η κατάργηση του σώματος επιδιώρησης εργασίας και η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, αφού δίνει τη δυνατότητα πια στην εργοδοσία να χρησιμοποιεί ως προσωπικό ασφαλείας το 33% του συνόλου των εργαζομένων στη διάσκεια της απεργίας. Είναι βήματα μπροστά η παράδοση στα νύχια των ιδιωτών και η θυσία των συντάξεων, των δικαιωμάτων στο μεροκάματο, το ωράριο εργασίας, υγεία, παιδεία, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική ασφάλιση, ο ΕΦΚΑ που έφεραν μια χειροβολιά όλα τα ταμεία και σήμερα τα ξεπουλάνε. Πού θα πάει η κατάσταση όταν στο φετινό προϋπολογισμό πέφτει η λεπίδη στις δαπάνες για τις λαϊκές ανάγκες, τις συντάξεις, τα επιδόματα, υγεία, φάρμακα. Πού θα βγει όταν μειώνονται τα κουδίλια του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και γίνεται η φορολογία τους συνταξιούχους και τα λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές και οι επιχειρηματικοί κύκλοι όχι μόνο χωροαπαλλάσσονται, αλλά λαμβάνουν και δωράκια εκατοντάδων εκατομμυρίων πέρα των φοβερών αυξήσεων που έχουν επιβάλει γονατίζοντας έτσι τα λαϊκά νοικοκυριά. Προοδευτικό και δίκαιο είναι όταν η παραγωγική διαδικασία με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τα επιτάγματα της τεχνολογίας, της επιστήμης και η εργασία προάγονται για να αξιοποιούνται και να υπηρετούν τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του πλούτου, δηλαδή όλων των λαϊκών στρωμάτων. Όμως την ίδια στιγμή από τις κυβερνήσεις οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης ξοδεύονται δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ για την άμυνα της χώρας, λένε, αλλά εξυπηρέτηση υπερηλιαστικών πολέμων που γίνονται σε πολλές περιοχές της εφηλίου με απρόβλεπτους κινδύνους για την περιοχή μας και τους λαούς μας. Αλλά τέτοια τσίπα έχουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομήρων. Προσπαθούν να μας καθησυχάσουν με ψεύτικα στοιχεία ότι τάχα έρχεται ανάπτυξη από την οποία θα ωφεληθούμε όλοι. Να έχουμε καθαρό ότι η πρόσκληση στην προσωπική χαλάρωση και οι έκτακτες πολιτικές λόγω της πανδημίας είναι πρόσκυρες και θα πληρωθούν στο επόμενο διάστημα από τους εργαζόμενους, από το λαό, από τους συνταξιούχους. Αυτά μπορεί να τα λένε για να δίνουν τροφή στο κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό, στα φαντάσματα του τύπου ανώτατης γενικής συνομοσπονδίας συνταξιούχων Ελλάδος χωρίς ομοσπονδίες, που εμφανίζονται για να βγάλουν κάπου κάποιο επέσχυντο δελτίο τύπου, όπως αυτό πριν λίγες μέρες για συγχαρητήρια που η ΕΦΚΑ προσλαμβάνει δικηγόρους και λογιστές από την αγορά για να βγάλουν τις συντάξεις, αντί να προσλάβει εργαζόμενους από τα άνεργα παιδιά και τα εγγόνια μας. Από το βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης για μια ακόμη φορά κάνουμε σε όλους καθαρό ότι δεν θα υποχωρούμε, δεν θα υποταχθούμε, δεν θα αποδοηθούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας ως τελεσμένο ότι έχει για μας αφαιρεθεί. Διεκδικούμε όλα τα αιτήματά μας για τα οποία έχουμε πληρώσει το μόχθο μιας ζωής και πρωτοφωνάζομαι. Σταματήστε την κοροϊδία και ανοίξτε τώρα τα κλειστά νοσοκομεία και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να προσλάβετε τώρα γιατρούς και μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Δώστε τώρα αυξήσεις στις συντάξεις που έχουν πάνω από 12 χρόνια να αυξηθούν και δώστε τη 13η και 14η σύνταξη που την έχουμε πληρωμένη. Δώστε σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά τους. Αποδώστε στους συνταξιούχους τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που προκύπτουν από το 0,5 του προϋπολογισμού που εσείς ψηφίσατε αντιδασμιστικό τάστρα για το ΕΚΑΣ. Καταργείτε τώρα τον ΦΠΑ, καταργήστε τον ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο γόνας για μας είναι μονόδρομος και θα το συνεχίσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει όμως να πυκνώσουμε τις γραμμές μας και να μπορέσουμε να δώσουμε τις μάχες με μαζικότητα
και συνέπεια τόσο για εμάς, όσο και για τη νέα γενιά, τα παιδιά και τα εικόνια μας. Θα είναι οι μάχες που θα δώσουμε είτε αυτοτιλώς είτε από κοινού με το αγωνιστικό κομμάτι της κοινωνίας. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο Ιερό Πεζοδρόμιο μέχρι να ανατρέψουμε τις αντεργατικές βάρβαρες πολιτικές. Θα αντέξουμε σε αυτό το δρομολόι μέχρι τότε που ο παραγόμενος πλούτος θα διατίθεται για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων του Μόχθου και να μην γίνεται μέσο θησαυρισμού για τους λίγους μεγαλόσχημους της χώρας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Δυναμώνουμε τους δίκαιους αγώνες μας. Ευχαριστώ.